Το οποίο αλλάζει πλέον την αρχαιολογική υπηρεσία και την τομή της. Μέσα από αυτό το νομοσχέδιο αποκόπτεται τα μουσεία από το κοινό της αρχαιολογικής υπηρεσίας και στην ουσία ακροτεριάζει όλη την τομή που θα υπάρχει. Ταυτόχρονα τοποθετεί δοτές διοικήσεις ελεγχόμενες από τον εκάστοτε υπουργό και την εκάστοτε κυβέρνηση με όρο συνεπάγεται αυτό. Ολόγοι, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στο σχέδιο νόμου που συζητιέται στη Βουλή. Έρχεται σε συνέχεια του νόμου που μετέτρεψε το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης. Συνιστά ένα ακόμα βήμα στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και επιχειρηματική λειτουργία των μουσείων, προκαλώντας αβεβαιότητες στους εργαζόμενους για το μέλλον, αλλά και εμπόδια στην απρόσκοπτη πρόσβαση στον πολιτισμό. Συνιστά ένα πλήγμα στην αρχαιολογική επιστήμη, αλλά και σε όλους τους κλάδους που εμπλέκονται στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Καθώς η έρευνα και η μελέτη του υλικού, διάκομαι και ο εμπλουτισμός από νέες ανασκαφές, θα υποβαθμίζονται προς όφελος της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ενώνουμε τις φωνές μας με τους συναδέλφους μας, με τους εργαζόμενους του κλάδου. Σε κάθε προσπάθεια να βάλει χέρι στον πολιτισμό, θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Απαιτούμε μουσεία ανοιχτά, που η πολιτιστική μας κληρονομιά θα αναγνωρίζεται ως μια πολύτιμη πηγή κατανόησης της συλλογικής ιστορίας των ανθρώπινων κοινωνιών, αλλά και συλλογική ιδιοκτησία με ανεπόδοστη πρόσβαση για τον καθένα. Οι συναδέλφες, όχι χαιρετισμό. Γιατί είμαστε εδώ και χτες, είμαστε και την προηγούμενη εβδομάδα, τα είπαμε, τα αναλύσαμε. Το ζήτημα εδώ πέρα τώρα είναι να κατανοήσουμε πρώτα οι εκλεγμένοι στα διοικητικά συμβούλια, στα συνδικαλιστικά όργανα και όλοι οι συνάδελφοι που συμμετέχουν σε αυτές τις κινητοποιήσεις ότι δεν τελειώνει σήμερα με την ψήφιση. Δεν τελειώνει σήμερα με την ψήφιση, συναδέλφες και συνάδελφοι. Από εδώ και πέρα υπόθηκε και από προηγούμενους ομιλητές ότι τα νομοσχέδια που γίνονται νόμοι, το εύκολο είναι να γίνουν νόμοι γιατί συνήθως την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή την έχουν. Το δύσκολο είναι να τα εφαρμόσουν. Άρα λοιπόν πέφτει στις δικές μας πλάτες, στους εκλεγμένους στα συνδικαλιστικά όργανα, αλλά και όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν να συνεχίσουν αυτόν τον αγώνα, να βάλουν εμπόδιο σε κάθε βήμα εφαρμογής που θα προσπαθήσουν οι κυβερνώντες στο επόμενο διάστημα. Και αν θέλετε, επιτρέψτε μου και μια κουβέντα ακόμα. Σε ένα πηγαδάκι νωρίτερα με συναδέλφους, χαρούμενοι που από αυτή εδώ την εικόνα και τη σημερινή και των προηγούμενων ημερών, γιατί τέτοιου είδους κινητοποιήσεις ο χώρος είχε να δει χρόνια. Η αισιοδοξία λοιπόν που γεννάνε οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις μπορεί να γίνει αποτελεσματική εφόσον έχουμε κατεύθυνση στο να βάλουμε εμπόδια στο συγκεκριμένο νόμο, αλλά και ένα βήμα παραπέρα. Γιατί μπορεί να είναι εμβληματική με την αρνητική έννοια αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η ιδιωτικοποίηση στο δημόσιο και στον χώρο του πολιτισμού δεν ξεκινάει με αυτό το νομοσχέδιο, συναδέλφες και συνάδελφοι. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να παίζουμε άμυνα και να περιμένουμε τα νομοσχέδια που έρχονται και κάνουν χειρότερη τη ζωή μας και να περάσουμε στην αντεπίθεση. Όπου αντεπίθεση στο συγκεκριμένο χώρο σημαίνει ποιο είναι το όραμα που έχουμε εμείς για τα μουσεία, ποιο είναι το όραμα που έχουμε εμείς για τον πολιτισμό και αν αυτό το όραμα χωράει σε αγοραίες λογικές, αν χωράει σε λογικές κόστους ωφέλους που είτε ψηφίσανε είτε όχι και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες προωθούν και εφαρμόζουν. Απέναντι τώρα σε μια πολιτική η οποία προφανώς δεν θα αφήσει ίχνος ανθρώπινης δραστηριότητας χωρίς την εκμετάλλευση κάποιων κορακιών, είτε μιλάμε για την υγεία, είτε τη λαϊκή κατοικία, την παιδεία κτλ. Ήρθε η σειρά και του πολιτισμού να περάσει στο βωμό της λαϊλασίας της εκμετάλλευσης από συμφέροντα και να απομακρυνθεί βέβαια από κτήμα και πρόσβαση συστηματική από το λαό μας, γιατί ακριβώς μπορεί να ανεβάσει την κοινωνική συνείδηση, να οριμάσει τη σκέψη για την κοινωνική εξέλιξη, να δημιουργήσει τέλος πάντων εφόδια και για να δυναμώσει η σκέψη του λαού μας, αλλά και να μπορέσει να αντισταθεί σε αυτή την επίθεση που δέχεται. Νομίζουμε ότι εδώ δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και είναι ελπιδοφόρο. Κανένα νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί
όπως θα γίνει σήμερα προφανώς με βάση την πλειοψηφία, ποτέ δεν πρέπει να αποτελεί τετελεσμένο για τους αγώνες των εργαζομένων του λαού μας. Έχουν δείξει και οι φοιτητές, είναι καλό παράδειγμα με την πανεπιστημιακή αστυνομία, και αυτό θεσμοθετήθηκε, αλλά οι αγώνες όλο και φούντοναν και τους ανάγκασαν να το πάρουν πίσω. Άρα εδώ πρέπει να κλιμακωθεί, να διευρυνθεί, να αφορά κάθε μέρα και περισσότερους το φοιτητικό κίνημα, το εργατικό κίνημα, τους ανθρώπους του πολιτισμού που τους έχει ο λαός μας τόσο ανάγκη, και κάθε μέρα να φουντώνει. Γιατί ούτως ή άλλως, άσχετα από τους ψηφιστέντες νόμους, και ο αγώνας για συλλογικές συμβάσεις του εργατικού κινήματος θα φουντώνει και είναι όρος νίκης, γιατί προς τα εκεί θα πάμε, θέλουνε δεν θέλουνε, να παραμεριστούν. Γιατί ήταν πάντα όρος ήττας. Φωνές στο συνδικαλιστικό κίνημα, οι οποίες λένε άστο, χαμηλά την μπάλα, θα το δούμε μετά, θα μας τα αλλάξει μια κυβέρνηση, όταν έχει αποδειχθεί ότι όλοι είναι συντονισμένοι στο να εφαρμόσουν προαπαιτούμενα που σημαίνουν μικρότερη χρηματοδότηση γενικώς για τις λαϊκές ανάγκες, όπως και τώρα στο πεδίο του πολιτισμού, αλλά και μεγαλύτερη εκμετάλλευση από ιδιωτικά συμφέροντα. Λοιπόν, φουσκώνει το κίνημα, δεν έχετε καμία, αυτό μπορούμε να μεταφέρουμε ως πείρα, φουσκώνει το κίνημα παντού, και στα σχολιά και στα νοσοκομεία και στα εργοστάσια. Έτσι πρέπει να φουσκώσει και εδώ, και άσχετα που έχει ψηφιστεί, οι νόμοι είναι για να καταργούνται, τους έχει καταργήσει πολλές φορές το εργατικό κίνημα, και το επόμενο διάστημα να δώσουμε αυτή τη μάχη να μην βρει εφαρμογή μέχρι να αποφασίσουν να το αποσύρουν. Φαίνεται ότι βρίσκεστε σε αυτό το δρόμο. Εμείς συγχαίρουμε τη διαδικασία και βέβαια θα είμαστε στο πλευρό σας και κοινοβουλευτικά και κινηματικά. Καλό αγώνα. 1, 2, 3, δημόσια μουσεία, ο πολιτισμός να μπει στην κοινωνία. Το μουσείο είναι του λαού και όχι σαλονάκι του κάθε υπουργού. Με Δόνη Μητσοτάκη, ακούστε το καλά, αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά.